Αυξήσει φωτιά στου λογαριασμού του ηλεκτρικού ρεύματο προκαλούν σοκ στου καταναλωτέ, ειδικά σε όσου έχουν συμβληθεί με ιδιωτικού παρόχου. Τι τελευταίε ημέρε αυξάνουν τα παράπονα και οι καταγγελίε καταναλωτών για διπλασιασμό των χρεώσεών του εξαιτία τη ενεργοποίηση τη λεγόμενη ρήτρα αναπροσαρμογή που υπάρχει στα συμβόλαια των ιδιωτικών εταιριών. Αν η χοντρική τιμή του ρεύματο ξεπεράσει ένα όριο που ορίζουν αυτοί, γύρω στα 50%. Ευρώ τον τόνο, 5 λεπτά τέλο πάντων το, την κιλοβατόρα. Τότε ενεργοποιείται αυτή η ρήτρα και για το, την τιμή που είναι πάνω από αυτό το όριο πλέον μετακυλίεται στον καταναλωτή. Που σημαίνει, να σα πω ένα παράδειγμα, ότι η τιμή όταν φτάνει που έφτασε στον προηγούμενο μήνα, για παράδειγμα, ε, τα 100 ευρώ τον τόνο, ουσιαστικά φόρτωσαν άλλα 10 λεπτά. Η τιμή τώρα είναι 5, 6 μέχρι 10, 11 λεπτά η κανονική τιμή. Πάνω σε αυτά λοιπόν προσθέθηκαν άλλα 11 λεπτά να φανταστείτε με αποτέλεσμα ουσιαστικά τον διπλασιασμό του ρεύματο. Αυτό προβλέπεται από κάποιες συμβάσεις λοιπόν η ρήτρα να από κάποιες άλλες εταιρείε ή συμβάσεις δεν προβλέπεται, οπότε εκείνοι θα έχουν πιο, πιο μικρή ε, αύξηση στην τιμή του ρεύματο. Η επιδότηση της πολιτείας, να σκεφτείτε ότι είπαν ότι θα φτάνει μέχρι τα 6 λεπτά ανά κιλοβατόρα και μόνο για τις 300 πρώτες κιλοβατόρε, που σημαίνει ουσιαστικά δεν καλύπτει τις περισσότερες φορές ούτε το 1 τρίτον αυτή τη αύξηση. Υπάρχουν περιπτώσει καταναλωτών, ειδικά καταστηματαρχών, που είδαν του τελευταίου λογαριασμού του ηλεκτρικού ρεύματο να έχουν υπερδιπλασιαστεί εφόσον ξεπερνούν τι 1000 κιλοβατόρε. Το χειρότερο από όλα είναι ότι πραγματικά έχουν βρει ευκαιρία οι εταιρείε αυτέ παροχή ηλεκτρικού ρεύματο να ψαρεύουν όπω λέμε στα θολά νερά. Δηλαδή να υπόσχονται διάφορα πράγματα, δώρα, να υπόσχονται τιμέ χωρί ρήτρα προσαρμογής. Και εδώ να σταθούμε, να πούμε ιδιαίτερη προσοχή εδώ, διότι όταν υπογράφουν νέα συμβόλαια χωρί ρήτρα αναποσαρμογή, η τιμή του ρεύματο θα είναι σημαντικά αυξημένη που θα υπογράψουν και θα τους ακολουθεί για τα επόμενα δύο χρόνια όσο δηλαδή διαρκεί η σύμβαση ακόμα και να πέσει δηλαδή η διεθνώς η τιμή του ρεύματο, αυτοί θα πληρώνουν μια αυξημένη τιμή. Το τοπίο πραγματικά στο, στην αγορά ενέργειας είναι θολό, όπως λέμε εμείς. Δηλαδή δεν υπάρχουν ξεκάθαρες τιμές όπως θα περιμέναμε και όπως έχουμε ζητήσει και από την πολιτεία και από τη ρυθμιστική αρχή ενέργειας να υπάρχουν ξεκάθαρες τιμές και να λέει κάποιο εγώ παρέχω την κιλοβατόρα 10 λεπτά, ο άλλος 12 λεπτά, ο άλλος 14 λεπτά να μπορούμε να μπαίνουμε και να συγκρίνουμε. Mm. Και εδώ ξανά πρέπει να, να επικαλεστούμε την και τη ρυθμιστική αρχή ενέργεια και να πούμε ότι πρέπει άμεσα να επέμβουν και να ελέγξουν αυτή τι εταιρείε αν πραγματικά οι χρεώσει που γίνονται είναι νόμιμε ή βρήκαν ευκαιρία όπω το έχουν κάνει στο παρελθόν να βάζουν πρόσθετε κρυφέ χρεώσει στου λογαριασμού. Ο πρόεδρο τη Ένωση Καταναλωτών Βόλιο εκτιμά ότι αυτό το σκηνικό θα συνεχιστεί όσο διαρκεί το ράλι των αυξήσεων στι διεθνεί τιμέ τη ηλεκτρική ενέργεια.